άκουσα συνθήματα του τύπου. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Κάτι με την κανονικότητα και το μαξί μου, δεν το θυμάμαι σαν σύνθημα. Φρουζής και Μαρινάκης και ξύλο στο λαό, αυτό είναι το κράτος επιτελικό. Δηλαδή η συγκέντρωση. Αυτά έλεγαν τη συγκέντρωση, κύριε Μπαλάπα. Τι να κάνω, κύριε Μπαλάπα, συγχωρείτε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η συγκέντρωση και αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Βεβαίως. Πέρσι η συγκέντρωση τι είχε. Πέρσι ήταν φιλοκυβερνητική. Οι φοιτητές. Διεθνώς σε ποια θέση είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια? Με αυτά φτάσαμε. Φτάσαμε. Σε ποια θέση? Από τις πρώτες. Γιατί είναι τόσο τσιγκούνες και δεν είναι τόσο πιο και τρίτο. Είναι τα καλύτερα. Από τα καλύτερα δεν είναι. Όχι, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Γιατί δεν πάτε. Λοιπόν, τι βρήκανε. Κάτσε λεπτό. Να δούμε τι βρήκανε. Να δούμε τι βρήκανε. Βρήκανε τα ξύλα τέτοια διάσταση, τα οποία τα έχουν στα σημαίακια η πρώτη σειρά στη διαδήλωση. Βρήκα κάποια κράνη και κάποια μπουκάλια από βότκα και δηλαδή. Μάλιστα με το πόμα επάνω και λοιπά. Θέλω να πω. Άρα πάρτι είχαν, δεν έγινε τίποτα. Να, εγώ να μιλήσω για πάρτι είχαν. Εγώ... Για τον Ερντογάν. Ήσασταν αγκαλιά με τον Τραμπ. Τι πρόβλημα. Και τώρα λέτε ότι ο Τραμπ ήταν είναι τρομοκράτης. Ο Τραμπ μαζί έχει, με τον Ερντογάν. Έχει, να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω. Κοιτάξτε. Εσείς λέτε, εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχουν ενέργειες σημαντικές της κυβερνητικής πολιτικής των ΗΠΑ, οι οποίες με αποκορύφωμα την επέμβαση και την δολοφονική, την εγκληματική επέμβαση σε χώρες όπως η Συρία ή η Λιβύη, εμπερίχαν τέτοια στοιχεία, προφανώς. Κύριε Μπαλάπα. Τι να κάνω, κύριε Μπαλάπα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η συγκέντρωση και αντικυβερνητική.